Ήταν ένα παιχνίδι προπόνηση, όπως είδατε. Για μένα τα φιλικά παιχνίδια είναι μέσα στο πρόγραμμα της προπόνησης. Ώστε το δυνατόν πιο γρήγορα και πιο μεθοδικά να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι για τα επίσημα παιχνίδια. Σήμερα η ομάδα είχε δύο πλευρές. Πρώτη ομάδα στο πρώτο ημίχρονο ήταν για μένα πάρα πολύ κακή. Κάναμε πάρα πολλά λάθη. Κρατήσαμε πάρα πολύ την μπάλα χωρίς λόγο. Ήταν σχεδόν όλο λάθος. Δεύτερο ημίχρονο αναγκάστηκε και είπα να παίξουμε με τρεις πάσες. Και ήταν τα πράγματα πολύ καλύτερα. Πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα όσον αφορά τον τρόπο και τη συμπεριφορά και τη φιλοσοφία και αυτά που έχουν μάθει τα παιδιά αυτά. Πρέπει να μάθουμε να παίζουμε όσο το δυνατόν γίνεται πιο γρήγορα. Πρέπει να μάθουμε να παίξουμε όσο το δυνατόν γίνεται κάθετα. Έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Είμαι ευχαριστημένος από το δεύτερο ημίχρονο όσον αφορά και τις γραμμές και αυτά που έχουμε πει. Όχι γιατί κερδίσαμε, γιατί η εικόνα της ομάδας ήταν τέτοια. Βγήκαν σήμερα πάνω από 7-8 καλές ευκαιρίες μέσα από οργανωμένες προσπάθειες. Είναι σημάδι βελτίωσης, είναι ο αντίπαλος. Πώς το είδατε εσείς? Είναι και τα δύο μαζί. Είναι και τα δύο μαζί. Είναι ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ανοίγουν λίγο και τα πόδια μας, γιατί είμαστε πολύ κουρασμένοι. Το πρωί κάναμε μια προπόνηση η οποία ήταν προγραμματισμένη να γίνει και δεν άλλαζε με τίποτε. Και είναι κουρασμένα τα παιδιά, είναι πρωτόγνωρες οι προπονήσεις που γίνονται, είναι πρωτόγνωρες οι επιβαρύνσεις που έρχονται και για τους μικρούς και για τους μεγάλους. Και είμαι ευχαριστημένος όσον αφορά την προσπάθεια και τη θέληση των παιδιών για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Πάω και είναι μεγάλη ομάδα. Χρειάζεται να κάνουμε πολλά πράγματα ακόμα. Σας ευχαριστώ. Στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε ένα πολύ έντονο pressing, το οποίο το είδαμε και στις προπονήσεις των προηγούμενων ημερών. Αυτό είναι ένα στοιχείο που θέλετε να βάλετε στο παιχνίδι της ομάδας? Μα είναι δυνατόν, δεν μπορούμε να παίξουμε αλλιώς. Δεν γίνεται να παίξουμε αλλιώς. Το ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο είναι αυτό. Coach, καλωσορίσατε και τον Μακ και τον Περέιρα. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια ή να τα αφήσουμε? Να τα αφήσουμε καλύτερα να τους δούμε. Καταρχήν είναι ανέτοιμοι. Το μόνο που έχω να πω είναι αυτό. Είναι πίσω από πολλά πράγματα ακόμα. Και πρέπει να δουλέψουμε και σε αυτά τα παιδιά. Έχουμε πολλή δουλειά, ρε παιδιά. Πρέπει να δουλέψουμε τους διεθνείς. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Ο Πάοκ έχει πολλή δουλειά για να είναι έτοιμος.